θα πάμε στον κύριο Πατέλη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης με αντικείμενο φιλοσοφία και διδάκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Λεμονόσοφ της Μόσχας. Καλημέρα, κύριε Πατέλη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακρότες σας. Είναι κρίσιμες στιγμές ή είναι δημοσιογραφική αδεία να λέμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού με την κρίση στην Ουκρανία? Νομίζω ότι ισχύει ότι έχουμε να κάνουμε μια πρωτοφανή κρίση. Τουλάχιστον αν μπορούμε να την αντιπαραβάλλουμε με κάποια, είναι αυτή η περίφημη κρίση των πυράβλων με την Κούβα, δεκαετία του 60 του περασμένου αιώνα. Είναι όντως μια πολύ μεγάλη κρίση. Βέβαια ισχύουν αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά το ότι η κρίση αυτή εκδηλώνεται παρά την οξύτητά της με εντελώς διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ των οποίων και ο προπαγανδιστικός πόλεμος, ψυχολογικός πόλεμος και ούτω καθεξής. Η μία πλευρά, κύριε Πατέλη, και θα ήθελα περισσότερο σήμερα να έχετε μια ματιά από μια απόσταση γεωγραφική, αν θέλετε περισσότερο, αλλά και απόσταση από τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, παρότι ξέρω ότι διαβάζετε και είστε μέσα στα γεγονότα παρόλα αυτά. Η μία πλευρά λέει ότι εδώ είναι απόπειρα της Ρωσίας να εισβάλλει στην Ουκρανία και να μετασχηματίσει τη χώρα αυτή σε χώρο και λωρίδες. Η άλλη πλευρά, η ρωσική, λέει ότι είναι μία ενδοουκρανική κρίση που εσείς θέλετε οι δυτικοί να την εκμεταλλευτείτε για να περισφίξετε τη γεωπολιτική μου πολιορκία. Ναι. Όντως υπάρχει αυτό που λέτε και υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές συνιστώσεις του πολέμου προπαγάνδας και του ψυχολογικού πολέμου που γίνεται. Αν θέλετε και του πολέμου παραπληροφόρησης. Ωστόσο, για να γίνουν αντιληπτά αυτά, θα πρέπει να εντάξουμε όλα αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά και της μεγάλης έντασης και της τεράστιας διακινδύνευσης, αν θέλετε, για την ύπαρξη της ανθρωπότητας, γιατί πλέον γι' αυτό μιλάμε. Θα πρέπει να τα εντάξουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της θεώρησης των διεθνών συσχετισμών δυνάμεων και της μετατόπισης ισχύος, θεαματικής μετατόπισης ισχύος που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας. Όσον αφορά την κρίση στην Ουκρανία, θα πω μια πολύ λακωνική παραστατική διατύπωση για να κατανοηθεί κάτι το οποίο αφορά ευθέως και τη χώρα μας και όσους συναρτούν την ασφάλεια και την ύπαρξη της χώρας με τον Ευρωατλαντισμό, με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Οι φορείς αυτοί λοιπόν του Ευρωατλαντισμού με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και αυτή τη στιγμή πανέτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματος του τελευταίου Ουκρανού. Σε μια σύγκρουση την οποία πολλοί επιθυμούν, διακαώς επιθυμούν, αλλά στην οποία οι ίδιοι ευθέως δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να λάβουν μέρος. Άρα μου λέτε, μισό λεπτό κύριε Πατέλη, ένα-ένα, γιατί ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να τα κατανοεί έτσι όπως εσείς, εμείς δεν μπορούμε. Άρα μου λέτε ότι αν υπάρχουν εξαιρετικά που υπάρχουν πολλές πιθανότητες για σύγκρουση, αυτή στην ουσία θα επιφέρει την ολοκληρωτική καταστροφή της Ουκρανίας, κάτι που δεν πολυκαίει αυτούς που φωνάζουν για την Ουκρανία, αρκεί... Ακριβώς. Να κερδίσουν κάτι σφίγγοντας περισσότερο τον κλειό στη Ρωσία και δημιουργώντας... Ακριβώς. Να σφίξουν τον κλειό στη Ρωσία, να εξωθήσουν τη Ρωσία σε έναν εντελώς παράλογο πόλεμο και το κάνουν παντί οι τρόπεις, με μια προβοκάτσια, με οτιδήποτε, με τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή στη Μεθόριο και με την προπαγανδιστική ένταση που υπάρχει, είναι πάρα πολύ πιθανό μια προβοκάτσια να οδηγήσει σε μεγάλη ανάφλεξη. Αν και το τελευταίο που θα επιθυμούσε η Ρωσία σε πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό επίπεδο θα ήταν αυτή τη στιγμή μια απευθεία σύγκρουση στην Ουκρανία. Το τελευταίο ακριβώς που έχει στο στόχο της. Άλλωστε και σε καθαρά στρατιωτικό τεχνικό επίπεδο η διάταξη των ρωσικών δυνάμεων σήμερα κάθε άλλο παρά δηλώνει πρόθεση εισβολής στην Ουκρανία. Δηλώνει μια επίδειξη ισχύως ενδεχομένως, αλλά όχι στην Ουκρανία. Είναι πολύ διαφορετική η στόχευση, η οποία στόχευση μπορεί να γίνει σαφής μόνο αν λάβουμε υπόψη μας το τι μεσολάβησε από τα τέλη Δεκεμβρίου, όπου είχαμε μία πρόταση, ένα σχέδιο συμφωνίας, ναι, που διατύπωσε, θα το ξέρετε, η Ρωσία με μορφή τελεσιγράφου με δύο αποδέκτες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, που θέτει ένα πλαίσιο διεθνούς ασφαλείας και με έμφαση την ασφάλεια στην Ευρώπη.
πρώτη φορά μετά από 3 και πλέον δεκαετίες τίθεται με μορφή τελεσιγράφου ένα πλαίσιο όρων, αλλά όχι προφορικών, διότι πραγματικά έχουν καεί όλοι αυτοί οι λαοί από προφορικές δεσμεύσεις που αθετήθηκαν την επομένη. Τους υποσχέθηκαν, παραδείγματος χάρη, ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί προς Ανατολά στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πάνε να βάλουν στο ΝΑΤΟ, εκτός από την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τις χώρες του Καυκάσου, την Κεντρική Ασία, αλλά πήραν φόρα και θέλουν να βάλουν και τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Διακηρυγμένα ουδέτερες χώρες. Έτσι. Θέλουν λοιπόν μια δέσμευση νομικού χαρακτήρα, θεσμικού χαρακτήρα, που λέει μερικά όχι και μερικά ναι. Τα όχι αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη, περισσότερων από αυτά που ήταν εκεί εδρεωμένα μέχρι 27 Μαΐου του 1997, δηλαδή να επανέλθουν οι διατάξεις στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στην 1 Μαΐου του 1997 κατάσταση. Το δεύτερο όχι αφορά την επέκταση πυράβλων μικρού και μεσαίου ελληνικούς σε περιοχές από όπου μπορούν να πλήξουν τον αντίπαλο ευθέως. Το τρίτο όχι αφορά την μη διεξαγωγή γυμνασίων και ασκήσεων που να περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας ταξιαρχίας και στο σενάριο τους να περιλαμβάνουν πυρηνικό πλήγμα μαζικού χαρακτήρα κλπ. Επιπλέον ζητούν σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας μια βελτιστοποίηση ενός μηχανισμού πρόληψης συμβάντων στις ευαίσθητες ζώνες της Βαλτικής και του Ευξήνου Πόντου. Επιπλέον ζητούν μη περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ. Εξυπακούεται, αφορά Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία κλπ. Και μη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία, την Ανατολική Ευρώπη, Υπερκαυκασία και Κεντρική Ασία. Αυτό είναι το πλαίσιο συμφωνιών που με δύο επιστολές έστειλε η Ρωσία. Τώρα θα μου πείτε, επιστολές στέλνονται στο διπλωματικό τομέα και θα ξαναστέλνονται και άπειρες τέτοιες έχουν σταλεί και θα σταλούν. Εδώ δεν πρόκειται για απλές επιστολές. Εδώ η Ρωσία κάνει μια κίνηση που και εγώ προσωπικά που τα παρακολουθώ, όπως είπατε, χρόνια τώρα, δεν την περίμενα. Η κίνηση αυτή δείχνει μια ποιοτική και ουσιώδη διαφοροποίηση πλέον της πολιτικής που ασκεί σε παγκόσμια κλίμακα η Ρωσία και όχι μόνο. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν σύρεται πλέον, αποφασίζει να θέσει μια διαχωριστική γραμμή και λέει δεν θα σύρωμαι πλέον πίσω από τα τετελεσμένα που θα τίθενται από το ΝΑΤΟ, τα εκάστοτε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θέλω να υπάρχει ένας κανόνας, ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, το οποίο θα δημιουργεί όρους ασφαλείας, αμοιβαία όρους ασφαλείας και όχι όρους απειλής με τη σκανδάλη στον κρόταφο. Αισθάνεστε ότι η Ρωσία μέσα σε όλα αυτά, φοβάται ακόμη και για την Κρυμαία ότι μπορεί να δεχτεί επίθεση? Κύριε Σαχίν, νομίζω ότι είναι ρητορικό το ερώτημά σας, το έχετε απαντήσει ήδη πριν μιλήσω, αναφερόμενος στις περίπου 800 βάσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ το ότι έχουν στρατεύματα και ιδιωτικούς στρατούς, παρακαλώ. Έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν πολεμικές υπηρεσίες, αμερικανικές και όχι μόνο, οι οποίες δρούν στο έδαφος διαφόρων χωρών, όπως στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή να σας πω για να καταλάβετε για τη διάταξη δυνάμεων τι δεν ακούμε εμείς στα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε ένα στρατό 120.000 με πλήρη οπλισμό, βαρύ οπλισμό, όλα τα είδη όπλων, μέχρι πυραυλικά, στις δημοκρατίες που έχουν ξεσηκωθεί από το 2014, του Ντομπάς, το Λουγκάνσκ δηλαδή και το Ντανιέτσκ, να έχουν περικυλώσει αυτές τις εξεγερμένες δημοκρατίες, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί από κανένα μεν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των οποίων έχει πλέον ρωσικά διαβατήρια. Είναι Ρώσοι υπήκοοι, Ρώσοι πολίτες. Έτσι. Έχουν λοιπόν 120.000 στρατό συσσωρεύσει εκεί. Ο στρατός αυτός λειτουργεί πλέον με οπλισμό
αμερικανικό νατοϊκό. Απροκάλυπτα υπάρχουν τεράστιες αερογέφυρες που μεταφέρουν πληθώρα πολεμικού υλικού. Ισχύει ότι μεταφέρουν ακόμη και πυραυλικά συστήματα που φέρουν πυρηνικές κεφαλές, ή είναι υπερβολές? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εικασία που μένει να αποδειχτεί. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να κάνω τον αντίλογο εδώ, για να βοηθήσω τη σκέψη σας. Αυτά συμβαίνουν εντός Ουκρανίας, το ανατολικό κομμάτι, αλλά τι θα περίμενε κάποιος να κάνει κεντρική κυβέρνηση? Να πει εντάξει, αποσχιστείτε, πάρτε ρωσικό διαβατήριο. Τώρα εσείς ξέρω θα μου απαντήσετε. Πώς ζουν αυτοί στα ανατολικά της Ουκρανίας και τι υφίστανται? Δεκτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την δική μας εμπειρία που κάπως προσομοιάζει τα κατεχόμενα της Βορείας Κύπρου. Mm-hmm. Εκεί όμως έχει να πέσει πυροβολισμός πολλές δεκαετίες. Εκεί στον Ντομπάς, ναι, οι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών, υποδομών, συστημάτων ίδρυυσης, ηλεκτρισμού, αποχέτευσης κλπ. Ζωτικών δηλαδή υποδομών. Οι θάνατοι ανθρώπων, αμάχων, είναι καθημερινό φαινόμενο από το 2014. Άρα είναι σε πρώτο στάδιο αμυγός ενδοουκρανική κρίση, λέτε. Εδώ είναι τεράστιο το ζήτημα. Ναι, γιατί, ναι, τι σημαίνει Ουκρανία και τι σημαίνει Ρωσία είναι μια τεράστια συζήτηση. Η ίδια η Ουκρανία, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο απέκτησε στοιχεία που θα έλεγε κανείς ότι έχουν και κάποια κρατικής υπόστασης χαρακτηριστικά μόνο επί Σοβιετικής Ένωσης. Κράτος Ουκρανία δεν υφίστατο ποτέ ιστορικά. Ποτέ. Η Ουκρανία η ίδια αποκαλούνταν μέχρι το 19ο αιώνα μικρή Ρωσία. Η Ρωσία, αν δείτε οποιαδήποτε κυκλοπαίδεια, ας πούμε, του 20ου αιώνα, απαρτιζόταν από τους μεγαλορώσους, τους μικρορώσους, μαλαρός λεγόταν, όπως η μικρά Ελλάς στην αρχαία Ελλάδα, έχουν πολλά κοινά με την δική μας ιστορία και παραλληλισμούς αυτή λέει, και λευκορώσους. Είναι δηλαδή παραλλαγές πρακτικά ενός και του αυτού λαού. Οι μαλαρώσοι, δηλαδή οι Ουκρανοί, άρχισαν να αποκαλούνται Ουκρανοί με πρακτικά παρέμβαση της Αυστρουγγαρίας και των Γερμανών, οι οποίοι έδωσαν αυτή την ονομασία, και ως απλή διατύπωση ο όρος Ουκρανία στα ρωσικά σημαίνει ακριτική. Μάλιστα. Ακριτική τίνος. Ναι, ναι, σαφές αυτό. Ερώτημα. Έχετε δίκιο. Ακριτική. Εμείς λέμε ακριτική Θράκη. Ακριτική τίνος είναι. Ας μείνουμε όμως τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς καλά κάνατε και κάνατε την ιστορική αναφορά. Ας μείνουμε σε αυτά που ισχύουν τώρα επισήμως. Η Ρωσία λέει ότι το πρόβλημα είναι ενδοουκρανικό και οι λύσεις που υπάρχουν είναι στις συμφωνίες του Μίνσκ. Οι δυτικοί, με πρώτη τις ΗΠΑ, λένε ότι δεν είναι ενδοουκρανικό ζήτημα. Είναι δική σας η παρέμβαση να λιώσετε και τους συσχετισμούς και τα εδάφη στην Ουκρανία. Αυτές είναι οι δύο κυρίαρχες αφηγήσεις αυτή τη στιγμή. Κύριε Σαχίνη, και μόνο το ότι συζητούμε αυτές τις δύο αφηγήσεις είναι μια μεγάλη επιτυχία του προγραμματιστικού μηχανισμού. Αντί να συζητούμε δηλαδή το μείζον, το οποίο αφορά την ασφάλεια στρατηγικής σημασίας, μακροπρόθεσμη, θεσμικά κατοχυρωμένη ασφάλεια της Ευρώπης και του κόσμου, του πλανήτη αν θέλετε, παρελκυστικά όπως συνηθίζουν παντού οι σύμμαχοί μας Αμερικανονατοϊκοί, παρελκυστικά προσπαθούν να μετατοπίσουν την ημερήσια διάταξη της συζήτησης από τα μείζονο σημασία ζητήματα στρατηγικής ασφαλείας που έθεσαν με τις επιστολές τους οι Ρώσοι και που δεν είναι τυχαίο ότι τις δημοσιοποίησαν αυτή τη φορά τις επιστολές, για να ξέρει ο κόσμος τι παίζει, ποιο είναι το διακύβευμα, και επίσης απαιτούν γραπτή απάντηση. Και ήδη κλαψουρίζοντας οι Αμερικανοί, παρακαλούν τυχόν γραπτή απάντηση που αναμένεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας να μην δημοσιοποιηθεί, να παραμείνει μυστική. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μήπως το ζητάνε γιατί έχουν βρει ένα κονσένσους, αλλά δεν θα ήθελα να φαίνεται δημοσίως ότι στο κονσένσους αυτού υπάρχουν υποχωρήσεις. Εγώ δεν θα το βλέπα κατά ανάγκη αρνητικό αν πρόκειται να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη, λέω κύριε Πατέλη. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά σενάρια εδώ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι γεράκια υπάρχουν ένθεν κακή. Οι γεράκια, ιδίως στην αμερικανική πλευρά, υπάρχουν να τους βουλιάξουμε τώρα. Άρα μήπως και ο Biden το κάνει για να τους αποκρούσει? Καταλαβαίνω τι λέτε. Οπωσδήποτε έχει θέσει αυτό το σενάριο με την έννοια του ότι προσπαθούν να υπερδιωγκώσουν το ουκρανικό θέμα
γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία, γιατί μια επίθεση τέτοια θα ήταν μια επίθεση, ακόμα και με την επίσημη ιδεολογία που προβάλλει ο Πούτιν και οι περί αυτών, θα ήταν μια επίθεση στον ίδιο το δικό τους λαό, θα έρουν δικό τους λαό τους Ουκρανούς. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Είναι ενδοουκρανική η σύραξη, αυτό φάνηκε ιστορικά από το 2014. Δεν έχουν καμία πρόθεση να, πώς να το πω, να σφραγίσουν με αιματοχυσία την τεχνητή δημιουργία, πολιτική κατασκευή, αν θέλετε, έθνους, κράτους, Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά είναι το τελευταίο που θα επιθυμούσε η Ρωσία. Μήπως όμως ήρθουν από, πώς να το πω, από μια κατασκευασμένη και περίπου ως, πώς να το πω, αυτοεκπληρούμενη δεν προφητεία. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό κανείς, κύριε Σαχίνη. Γιατί, δεν ξέρω αν το έχετε δει, σε κορυφαία δυτικά μέσα προβάλλονται χάρτες. Εγώ το είπα αστειευόμενο την Παρασκευή, ότι αν ήμουν ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, θα έλεγα αυτούς τους χάρτες προβάλλετε, θα τους ξεχάσετε, αν έχω τέτοια πρόθεση. Αστειευόμενο. Αλλά ναι, παρόλα αυτά, αυτό δείχνει ένα κλίμα. Δηλαδή, φυσικά, φυσικά. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι. Φυσικά. Εν τω μεταξύ, παίζει οπωσδήποτε στο τραπέζι και αυτό το σενάριο το οποίο επενηθήκατε. Δηλαδή, εάν λόγω του πασιφανούς, θα έλεγα γεωτεκτονικού χαρακτήρα κλίματος, αν θέλετε αλλαγής συσχετισμού δυνάμεων που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι δεν τους παίρνει για ευρείας κλίμακα σύραξη. Οι δυνάμεις που έχουν συγκεντρώσει, δικές τους και νατοϊκές, είναι δυνάμεις οι οποίες επουδενή λόγο δεν επαρκούν για μια κατά μέτωπο αυτή τη στιγμή σύγκρουση με τη Ρωσία. Δεν έχουν πρόθεση, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτό φάνηκε και από το Αφγανιστάν. Άρα δεν τους χαλάει ένα χάος. Από την εξευτελιστική αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν. Δεν τους χαλάει όμως ένα χάος. Ας πάει και το παλιάμπελο μιας χώρας που λέγεται Ουκρανία, για να έχει πρόβλημα ο άλλος. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το λεγόμενο ελεγχόμενο, βλέπε ανεξέλεκτο στην πράξη χάος. Ναι. Σε διάφορα τόξα στρατηγικής σημασίας αποσταθεροποίησης στρατηγικών ή δυνητικά στρατηγικών αντιπάλων. Υπάρχει ένα τόξο, ας πούμε, που ξεκινάει από την θάλασσα του Μπάρεντς και το Βόρειο Παγωμένο και τελειώνει στον Κάφκασο, περιλαμβάνοντας όλη την Ανατολική Ευρώπη και τις τέως δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης εκεί. Αυτό το τόξο λοιπόν κάνουν τα πάντα να το αποσταθεροποιήσουν. Άρα μήπως διπλωματικά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για μήπως διπλωματικά επιχειρεί, να το πω έτσι, ένα πιο κλειστό σύστημα του Biden, το ορίζω έτσι, δεν ξέρω αν είναι ο Biden, να μειώσουν τις συνέπειες της όποιας υποχώρησης, να μην φανεί και πολύ, ρε παιδί μου, να τα βρούμε σε ένα πεδίο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, κρατάνε σε υψηλή ένταση το Ουκρανικό, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, όπως είπατε και εσείς, η ανάφλεξη είναι πολύ πιθανή και κάθε προβοκάτσια. Το κρατάνε λοιπόν σε πολύ υψηλό επίπεδο, ούτως ώστε όταν υποχωρήσουν, που είναι πολύ προφανές ότι μάλλον θα υποχωρήσουν αυτή τη φορά, όταν υποχωρήσουν, να το πουλήσουν αυτό στην κοινή γνώμη, ότι θυσιάστηκαν και υπαναχώρησαν από κάποιες στρατηγικές θέσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για να σώσουν τη δύσμηρη Ουκρανία, για να σώσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για να αποτρέψουν πυρηνικό όλεθρο μεγάλης κλίμακας και θα το παίξουν ειρηνιστές. Πολύ πιθανό να παίζει αυτό το σενάριο. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί είπατε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα. Αν σκεφτεί κάποιος πονηρά σε έναν κόσμο που πια το έχουμε αντιληφθεί, οι κοινοί θνητοί, δεν είμαστε αναλυτές ούτε επιστήμονες όπως εσείς, αλλά το έχουμε αντιληφθεί ότι ο κόσμος βαθμιδών πια είναι πολυπολικός. Ασχέτως των αυταπατών που έχει κάποιος, ότι είναι η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη. Εντάξει. Σκέφτομαι όμως, εγώ ως απλός κοινός θνητός, δεν θα βόλευε τους Αμερικανούς, θα το πω αγοραία, να ρημουλκίσουν σε αυτή την πολυπολικότητα τους Ρώσους από το να τους έχουν απέναντί τους ή να τους στείλουν σέντρα σε μια άλλη πολύ μεγάλη δύναμη πια, όπως είναι η Κίνα? Το ερώτημά σας είναι φοβερά εύλογο. Άλλωστε, η μείζωνος κλίμακας σύγκρουση περί των διεθνών θεμάτων μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων ήταν ακριβώς το θέμα της στρατηγικής και το θέμα του προσετερισμού ενός από τους δύο για την εξολόθρευση του άλλου, ενώ Ρωσίας-Κίνας. Ο Τραμπ προσπαθούσε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες δήθεν φιλορωσικού ή κατ' επίφαση φιλορωσικού κλίματος για να στρέψει κατεξοχήν στρατηγικά τα πυρά του οικονομικού, πολιτικού, διπλωματικού και στρατιωτικού πλέον πολέμου στην Κίνα. Ο φόβος τους και ο τρόμος τους είναι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Η τρομερή άνοδος της,
η φοβερή οικονομική ισχύ της, η αδυναμία να έχει επιπτώσεις ή να την πλήξουν σε οικονομικό επίπεδο πλέον, λόγω της σχεδιοποιημένης κατά βάση κεντρικά διοικούμενης οικονομίας της, που της δίνει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει από κρίσεις και τέτοια. Αυτό έχει πλέον γίνει καταφανές τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την πανδημία, με τον πλήρη εξευτελισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των δυτικών δυνάμεων στην πανδημία, που όχι απλώς στάθηκε αδύνατο να την αντιμετωπίσουν, αλλά έχουν πλέον εκατόμβες τέτοιες που δεν συγκρίνονται με τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή άλλων χωρών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βασικός τους εχθρός είναι η Κίνα, αλλά είναι τόσο πραγματικά ανεγκέφαλη, επιτρέψτε μου να πω, η πολιτική τους, που στρέφουν τη μία στις αγκάλες της άλλης. Κίνα, λέτε, Ρωσία. Ερώτηση, απορίας. Τι στάση πιστεύετε ότι θα πάρει η Κίνα σε περίπτωση εμπλοκής? Κοιτάξτε, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, η εκτίμηση που κάνετε. Η εκτίμηση που κάνω έχει ένα πρακτικό συμβολικό επίπεδο και όχι τόσο συμβολικό, της τεράστιας κλίμακας ασκήσεις αεροναυτικών δυνάμεων, κοινές ασκήσεις Ρωσίας, Κίνας, Ιράν στον Ινδικό ωκεανό σήμερα. Αυτό το γεγονός λέει πολλά, όπως και η συμφωνία της Σαγκάης λέει πολλά. Είναι μια σύμπραξη διαφόρων κρατών με επικεφαλή στην Κίνα, είναι και η Ρωσία μέσα, παρατηρητής είναι και η Ινδία. Βλέπουμε κινήσεις που γίνονται και είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικές, δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να έχει κατανοηθεί αν δεν δούμε τι μεσολάβησε με το Καζακστάν και την πρωτοφανή ενεργοποίηση του Οργανισμού Συλλογικής Ασφαλείας που τελεί υπό την Ρωσία στην επικράτεια της πλητέως Σοβιετικής Ένωσης. Η επέμβαση, η ακαριέ επέμβαση εκεί ήταν πραγματικά κάτι που δημιούργησε τετελεσμένα και πολλά ερωτηματικά βέβαια. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις αλλαγές, τους συσχετισμούς που και σε συμβολικό διπλωματικό επίπεδο φαίνονται με την επίσκεψη Πούτιν την πρόσφατη στην Ινδία και τις τεράστιες συμφωνίες που υπογράψανε και στο στρατιωτικό τομέα και με την επίσκεψη του Ιρανού ηγέτη την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρωσία. Άρα λέτε, κύριε Πατέλη, πρέπει να κοιτάμε μια ευρύτερη, μια μεγαλύτερη εικόνα. Με ρωτάει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Παρόλα αυτά, το ανεξέλεγκτο έτσι όπως δημιουργείται σιγά σιγά μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μια χαοτική κατάσταση με επίκεντρο την Ουκρανία, να ξεφύγουν τα πράγματα? Το ρωτάει πολλοί κόσμος. Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα στον πολύ κόσμο να πω το εξής. Μην παίρνετε τις μετρητής αυτά που μεταδίδουν τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής χειραγώγησης και εξαπάτησης. Δηλαδή στην ίδια την Ουκρανία το κλίμα δεν είναι αυτό που δίνουν αυτή τη στιγμή. Ένα γενικό, γενικευμένο πολεμικό κλίμα κλπ. Στη Ρωσία το ίδιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια υστερία προπαγανδιστική που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο κίνδυνος αφορά το μείζον, όπως σας είπα, που τίθεται με το όσο εδώ και μη παρέκει, που λέει πλέον η Ρωσία και νομίζω σε συνεννόηση με την Κίνα και τους συμμάχους της ευρύτερα. Αυτό φάνηκε από τη στήριξη του Κινέζου Προέδρου προς την πρωτοβουλία αυτή της Ρωσίας. Συνεπώς, το μείζον είναι αυτό που απασχολεί τους συμμάχους μας, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, τους Αμερικανούς, ΝΑΤΟ κλπ. Και για να αποφύγουν το μείζον και τον πολύ πιθανό εξευτελισμό τους στο μείζον, αναδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο και υπερδιωγγώνουν το ελάσσονος κλίμακας πρόβλημα, παρουσιάζοντας ως επιτιθέμενη τη Ρωσία. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε πώς αντιστρέφουν τελείως την πραγματικότητα. Από το 89-90, από την επανένωση των Γερμανιών και πέρα, έχουν πάρει φαλάγγι στην κυριολεξία, έχουν αφαιτήσει κάθε υπόσχεσή τους περί μη επεκτάσεως προς Ανατολάς του ΝΑΤΟ, έχουν πάρει φαλάγγι τους πάντες, έχουν ελεγχόμενες κυβερνήσεις, έχουν βάσεις τοποθετήσεις σε όλα αυτά τα καθεστώτα που δημιούργησαν, έβαλαν και εμάς το παιχνίδι να γίνουμε πολιορκητικός κριός για να ενταχθεί ακόμα και η νυν αποκαλούμενη Βόρεια Μακεδονία σε όλα αυτά, να πρωτοστατεί η Ελλάδα δηλαδή ως πολιορκητικός κριός για όλα αυτά, για την επέκταση προς Ανατολάς του ΝΑΤΟ.
και εμφανίζονται έχοντας θέσει βάσεις, έχοντας θέσει τεχνολογικές υποδομές. Και για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει αυτό σε πρακτικό τεχνικό επίπεδο, κύριε Σαχίνη, γιατί ο κόσμος δεν έχει ιδέα για τα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Τοποθετούν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία, στη Ρουμανία και θέλουν να βάλουν και στην Ουκρανία πυραυλικά συστήματα αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού υποτίθεται χαρακτήρα. Λέω αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού, διότι ο πρώτος όψος στα αντιαεροπορικά, αντιβαλιστικά είναι αμυντικά όπλα. Δηλαδή καταρρύπτεις αυτό που σου επιτίθεται. Αυτό δεν είναι στην ιδέα του. Προσέξτε να δείτε, ποια είναι η τεχνική λεπτομέρεια. Οι εκτοξευτές αυτών των συστημάτων, των βλημάτων, είναι οι ίδιοι ακριβώς με αυτούς που χρειάζονται για την εκτόξευση πυράβλων τύπου κρούζ, τύπου Tomahawk, ας πούμε, οι οποίοι μπορούν να φέρουν και στρατηγικό οπλισμό και πυρηνικά όπλα. Η διάρκεια πτήσης ενός πυράβλου που θα τοποθετηθεί στη Μεθόριο Ουκρανίας-Ρωσίας από τους Αμερικανούς σήμερα μέχρι τη Μόσχα ή μέχρι το Λένιγκα, την Πετρούπολη όπως λέγεται σήμερα, η διάρκεια πτήσης είναι μερικά λεπτά. 3-5 λεπτά. Πείτε μου, κύριε Σαχίνη, ποιος μπορεί να αποφασίσει αν θα δώσει γενικευμένο, απαντητικό, πυρηνικό, βαλιστικό πλήγμα μέσα σε διάστημα 3-4 λεπτών και από τι κρέμεται η ασφάλεια του πλανήτη? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συστήματα στα οποία τραβάω τη σκανδάλη ή κάθομαι και λουφάζω. Μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι εξαιρετικά τρομακτικής, καταστροφικής. Να η απειλή, η πραγματική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό. Γιατί οι θέμενοι έχουν το θράσος να προβάλλονται ως δίθεν προασπιστές της ειρήνης. Μάλιστα. Αυτοί που απειλούν και βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο ανθρώπων, εμφανίζονται ως δίθεν ειρηνοποιοί που ανησυχούν για την ασφάλεια της δύσμυρης Ουκρανίας, στην οποία αυτοί επέβαλαν με στρατιωτικό πραξικόπημα και δικές τους μη κυβερνητικές οργανώσεις, με πρωτοστατούντες τους νεοναζί νοσταλγούς των συνεργατών του Χίτλερ και του ίδιου του Χίτλερ, επέβαλαν χούντα στο Κίεβο και στην Ουκρανία που έκανε αυτό τον εμφύλιο όπως τον έκανε. Κύριε Πατέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί... Μία ακόμα πληροφορία, κύριε Πατέλη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικά τα ζητήματα και είναι πολλά πράγματα άγνωστα. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη ανησυχία και προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε την διεθνή κοινή γνώμη και τους επιστήμονες σε ό,τι αφορά ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά σε πολύ μυστικό κλίμα εξελισσόμενο πρόβλημα. Αυτό αφορά πρωτίστως τη δημιουργία τεράστιου δικτύου εργαστηρίων χημικού, βιολογικού, βακτηριολογικού πολέμου σε όλη την επικράτεια των χωρών γύρω από τη Ρωσία και την Κίνα. Αναφέρω ότι υπάρχουν εργαστήρια ακόμα και στο Καζακστάν, στο Ουσμπεκιστάν, στην Ουκρανία, στη Γεωργία, που κάνουν εκτεταμένης κλίμακας πειράματα για την αξιοποίηση στοχευμένων βιολογικών όπλων με θύματα συγκεκριμένους πληθυσμούς στη βάση του γενετικού του υλικού. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει από τη Γεωργία αυτή η ιστορία, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε από τη Γεωργία που βγήκε στη φόρα, διότι κάποια... Μάλιστα. Βγήκαν εκτός ελέγχου του εργαστηρίου κάποια από αυτά τα δείγματα. Μάλιστα. Και έχουμε και πειράματα περίπου σε πειραματόζωο τον πληθυσμό. Το είπατε, κύριε Πατέλη, ονόνοητο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με την κουβέντα αυτή καταδείχτηκε γιατί είναι κρίσιμο για την παγκόσμια ειρήνη και μόνο το παράδειγμα των 3 λεπτών που πρέπει να αποφασίσει ο άλλος είτε ανάθεμα πύραυλος είναι αυτός, σημαίνει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να παίζεται στα 3 λεπτά. Φανταστείτε τον υπερηχητικό, κύριε Σαχίνη, που θέλει 1 λεπτό και ίσως λιγότερο. Μάλιστα. Έτσι να αντιληφθούν κάποιοι λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση και η Κίνα και η Ρωσία μπορούν να πούμε ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε. Μάλλον θέτουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για την ανάγκη της παγκόσμιας ειρήνης εδώ. Διότι είναι, παίζεται τόσο λεπτά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και φυσικά να το αντιληφθούμε και στην Ελλάδα. Η εμπλοκή μας δεν είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Δεν είναι φυσικά, έτσι απλό το πράγμα. Εκεί που εφορμούν τα αεροσκάφη τα οποία αναμειγνύονται σε αυτά, το έχουν δηλώσει οι Ρώσοι, δεν μπορούν να είναι ουδέτεροι απέναντι σε αυτά. Μάλιστα. Και η Σούδα σε εμάς ξέρετε που είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πατέλη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σαχίνη.